Κεντρώσει κάποια ερωτήματα τα οποία θα τα μεταφέρουμε σε πολύ λίγο στους καλεσμένους. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνώμων για τον νέο κορονοϊό, τον κύριο Αχιλλέα Αγγίκα. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Θα καλησπερίσω και τον καθηγητή Υιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπεύθυνο του Εργαστηρίου Υιολογίας, τον κύριο Γιώργο Σουρβίνο. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Θα ήθελα δύο πολύ σύντομα σχόλια, γιατί θα δούμε στοιχεία μαζί σας. Κύριε Γκίκα, θα ξεκινήσω με εσάς. Θέλω την τοποθέτησή σας στο πώς και αγραφείτε αυτή τη στιγμή ως Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων την εικόνα της πανδημίας σε συνδυασμό με την έξαρση σε ολόκληρη τη χώρα. Κύριε Σκαλάκη, ήδη κλείσαμε ένα χρόνο από τότε που ο ιός αποφάσισε από στέλεχος Δέλτα να περάσει στο στέλεχος Όμικρον. Είμαστε ένα χρόνο λοιπόν με την παραλλαγή Όμικρον, η οποία ξεκίνησε περίπου τις αρχές του Γενάρη της περσινής χρονιάς. Κάπου τον Απρίλιο μετραλάχτηκε και έγινε Όμικρον 2 και κάπου το καλοκαίρι ξαναμεταλλάχθηκε και έγινε Όμικρον 4 και Όμικρον 5 και από εκεί και πέρα επικρατεί η παραλλαγή 5. Τι είχε αυτό σαν αποτέλεσμα? Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, γιατί τα καινούργια στελέχη ήταν πολύ πιο μεταδοτικά. Ωστόσο όμως είχαμε μείωση στην επιθετικότητα του ιού, με αποτέλεσμα να έχουμε σχετικά λιγότερους θανάτους. Λέω σχετικά, γιατί ο μεγάλος αριθμός έφερε και πολλούς θανάτους. Ωστόσο, από το καλοκαίρι και πέρα ζούμε μια σταθερότητα η οποία εκφράζεται σαν περίπου σταθερό αριθμό κρουσμάτων σε ημερήσια βάση, περίπου σταθερό κρουσμάτων στις μονάδες εντατικής που έχουν πέσει οι διασωληνωμένοι κάτω από 100 και αυτή τη στιγμή κινούνται γύρω στο 60, 65, 67, περίπου σταθεροποίηση του αριθμού των θανάτων της ημέρας, που τα τελευταίες εβδομάδες του 22 ήταν από 20 μέρες 25 την ημέρα. Και βέβαια βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια πολύ μικρή αύξηση την τελευταία εβδομάδα, η οποία μάλλον αντιπροσωπεύει τη χαλαρότητα των εορτών και βεβαίως την έλευση κάποιου πιο κρύου περιβάλλοντος και της συναθρήσεις των ανθρώπων με τις γιορτές. Κύριε καθηγητά, σας αγχώνει περισσότερο η εξέλιξη της πανδημίας ή αυτή η έξαρση γρίπης και ιώσεων παράλληλα με την πανδημία? Ακριβώς αυτό θα ήθελα να κάνω σαν εναλλακτικά και να το αντιπαραθέσω. Όλη αυτή την περίοδο λοιπόν έχουμε περίπου από 120 έως 150 θανάτους τη βδομάδα, ενώ όλες τις βδομάδες από τον Οκτώβριο, την 40η βδομάδα του έτους μέχρι και την πρώτη βδομάδα του 23, τα περιστατικά της γρίπης που οδηγήθηκαν στη μονάδα εντατικής ήταν μόνο 36, με μονοψήφιο αριθμό θανάτων. Άρα λοιπόν εξακολουθεί να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα ο COVID. Ωστόσο όμως δεν θέλουμε να έχουμε επιπλέον και γρίπη στο κεφάλι μας. Αυτό μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Η γρίπη είναι ένας προβλέψιμος εχθρός. Είναι ένας εχθρός ο οποίος διατρέχει αιώνες τώρα και για τον οποίο τον έχουμε ιχνηλατήσει, τον έχουμε ταυτοποιήσει, ξέρουμε πώς κινείται, ξέρουμε τι επιπλοκές έχει, ξέρουμε τα φάρμακά του, έχουμε φάρμακα και περός και για προφύλαξη και από το στόμα και εισπνεώμενα και κυρίως τα εμβόλια, τα οποία είναι εμβόλια που πραγματικά δημιουργούν ένα μεγάλο τείχος απέναντι στον ιό, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μεγάλη θνητότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πάω και στον καθηγητή Υιολογίας, τον κύριο Σουρβίνο. Κύριε Σουρβίνο, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί σας ζήτησα να συγκεντρώσουμε κάποια στοιχεία από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι και τα μέσα Ιανουαρίου όσον αφορά
τον κορονοϊό, τη γρήπη, αλλά και το RSV, είναι το σύνδρομο αυτό. Μιλήσαμε και λίγο νωρίτερα. Απόψε θα κάνουμε και μία αποκάλυψη όσον αφορά την Kraken στην Κρήτη, που φαίνεται, και θα ξεκινήσω με αυτό, θα δούμε και τα στοιχεία, που φαίνεται, κύριε Σουρβίνο, ότι η επικράτησή της είναι πολύ γρήγορη στο νησί. Την περασμένη εβδομάδα ακούσαμε για τις 6 πρώτες μολύνσεις στην Αττική, όμως φαίνεται ότι η Κρήτη ακολουθεί και ακολουθεί με μία μεγάλη δυναμική όσον αφορά την Kraken, σωστά? Έτσι φαίνεται από τα αποτελέσματα των τελευταίων ημερών στο εργαστήριο και από τους προκαταρκτικούς ελέγχους που κάνουμε πάντα σε όποια δείγματα είναι θετικά. Φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη δυναμική τις τελευταίες μέρες για τέλεχος όμικρον 2. Είναι μια υποπαραλλαγή που ανήκει και η γνωστή στο ευρύ κοινό Kraken υποπαραλλαγή. Και φαίνεται ότι μάλλον η πλειοψηφία των δειγμάτων που ανήκουν σε αυτή την υποπαραλλαγή όμικρον 2 πρέπει να ανήκουν στο στέλεχος Kraken. Κάτι το οποίο πρέπει να περιμένουμε να αποδειχθεί πλήρως και γονιδιωματικά, να γίνει όλη η ανάλυση που χρειάζεται, η οποία απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα ιδιαίτερο. Είναι πολύ χρονοβόρος και επίπονη η διαδικασία. Αλλά να θυμίσω ότι όσες αναλύσεις έχουμε κάνει όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα της πανδημίας για τα στελέχη του κορονοϊού στην Κρήτη, έχουμε πέσει 100% μέσα, οπότε θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε πλέον και την εμφάνιση της υποπαραλλαγής Kraken. Άρα, αν μέσα σε τόσο πολύ μικρό χρονικό διάστημα η επικράτηση, κύριε καθηγητά, είναι στο 35%, σημαίνει ότι πολύ γρήγορα θα είναι απόλυτη η επικράτηση σε επίπεδο Κρήτης. Αυτό μένει να το δούμε, γιατί και η αντίστοιχη όμικρον 5 που επικρατεί αυτή τη στιγμή, η υποπαραλλαγή BQ1 ή BQ1.1, και αυτές είναι πολύ ισχυρές υποπαραλλαγές με πολύ αυξημένη αθεκτικότητα σε τα αντισώματα και πολύ υψηλή μεταδοτικότητα. Οπότε θα υπάρξει ένας μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των δύο στελεχών και να δούμε τελικά ποιο θα επικρατήσει. Επειδή θα δούμε τα στοιχεία, θέλω ένα σχόλιο από τον κύριο Γκίκαλα και από τον κύριο Κοφτερίδη. Αν, κύριε Γκίκα, σας προβληματίζει αυτό που ακούσαμε τώρα, ότι στο 35% ουσιαστικά φαίνεται ότι είναι η επέλαση της Kraken στην κοινότητα της Κρήτης. Ναι, αυτό υπάρχει προηγούμενη πληροφορία της ΗΠΑ, όπου η Kraken σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα μεταδόθηκε, και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ μεγάλα ποσοστά Kraken σε όλες τις ΗΠΑ. Αυτό αφορά μόνο τη μεταδοτικότητα του στελέχους. Δεν ξεχνούμε ποτέ, είναι ένα υποστέλεχος της Omicron 2, η Kraken, και σαν υποστέλεχος της Omicron, όσο ο ιός χορεύει γύρω από την όμικρον, τα πράγματα είναι προβλέψιμα και δεν δημιουργούν ανησυχίες. Δεν έχουμε πληροφορίες για την Kraken όσον αφορά την επιθετικότητα, αλλά από ό,τι λένε και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν αναμένεται κάτι τραγικό, αναμένεται η ίδια επιθετικότητα, περίπου η ίδια με τις υπόλοιπες μορφές. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο ιός βρίσκεται σε ένα επίπεδο σταθερότητας όσον αφορά την επιθετικότητα, αυξημένης μεταδοτικότητας, και πρέπει να ζήσει κι αυτός. Και για να ζήσει πρέπει να πολλαπλασιαστεί, και για να πολλαπλασιαστεί πρέπει να μολύνει ανθρώπους. Δεν θέλει να τους σκοτώσει, θέλει να τους μολύνει, να ζήσουν, να πάνε στον επόμενο για να ζήσει και ο ιός. Το λέω έτσι απλοϊκά για να καταλάβουμε τη δυναμική των ιών. Κύριε Κοφτερίδη, το γεγονός ότι έχουμε μια τόσο σαρωτική επέλαση της Kraken σε συνδυασμό με γρήπη και ιώσεις, είναι κάτι που σας στρεσάρει, σας αγχώνει σαν γιατρό? Με τα σημερινά δεδομένα θα έλεγα πως όχι. Αλλά επειδή οι προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν, περιμένουμε να δούμε, γιατί αυτό το στέλεχος είναι υπερμεταδοτικό. Όπως είπε ο κύριος Τζίκας, είναι λιγότερο επιθετικό από τις προηγούμενες παραλλαγές. Είναι όμικρον, που σημαίνει, από παραλλαγή της όμικρον, που σημαίνει ότι λειτουργούν και τα φάρμακα που έχουμε και τα εμβόλια και όλα αυτά. Θεωρητικά δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχουμε απλώς περισσότερους ανθρώπους που θα νοσήσουν ήπια και ενδεχόμενα πολλούς που θα νοσήσουν ασυμπτωματικοί τελείως. Mm-hmm. Δηλαδή, χωρίς να το καταλάβουν, θα Μάλιστα. νοσήσουν από την νόσο. Κύριε Σουρβίνο, έρχομαι σε εσάς για να δούμε κάποια στοιχεία που μας έχετε παραχωρήσει. Να δούμε την πρώτη κάρτα.
για να μας την αναλύσετε, γιατί θα κάνουμε μία σύγκριση ανάμεσα στους τρεις βασικούς πυλώνες που αυτή τη στιγμή φαίνεται να ταλανίζουν υγειονομικά την καθημερινότητά μας. Και ο λόγος είναι σε εσάς. Βλέπουμε την πρώτη κάρτα. Ναι. Όπως ανέφερε προηγουμένως και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, φέτος η κατευθυντήρια οδηγία για την επιτήρηση των αναπνευστικών λοιμώξεων περιλαμβάνει ένα τρίπτυχο. Δεν είναι μόνο COVID-19, αλλά έχουμε ταυτόχρονα και γρίπη και τον αναπνευστικό συγκοιτιακό ιό, όπως τον έχουμε μάθει φέτος, τον RSV. Οι μετρήσεις γίνονται σε μαζικές δειγματοληψίες, αυτό που λέμε στην κοινότητα, σε συμπτωματικά άτομα. Και όπως μπορεί κανείς να δει από το πρώτο γράφημα, φαίνεται ότι ο κορονοϊός προηγείται σαν ποσόστο ή σαν ποσοστό θετικών δειγμάτων στην κοινότητα. Και ακολουθούν συναγωνιζόμενοι η γρίπη με τον RSV. Αν βεβαίως τον RSV τον προσθέσουμε στη γρίπη, φαίνεται ότι ο κορονοϊός είναι σε δεύτερη μοίρα. Υπερτερούν και αθρηστικά και οι δύο μαζί είναι. Mm-hmm. Και γι' αυτό ίσως έχουμε και την εικόνα στα επίγοντα περιστατικά των νοσοκομείων να υπάρχει αυτή η προσέλευση. Μάλιστα. Πάμε στο δεύτερο πίνακα που είναι η συχνότητα αναπνευστικών παθογόνων σε νοσηλευόμενους ασθενείς. Ναι, εδώ τα αποτελέσματα προέρχονται από το γεωλογικό εργαστήριο του ΠΑΓΝΗ, το οποίο είναι το μόνο εργαστήριο στην Κρήτη που εφαρμόζει αυτό που ονομάζουμε συνδρομική ανάλυση, δηλαδή από το ίδιο δείγμα μπορούμε να εξετάζουμε πολλαπλά παθογόνα και να βρίσκουμε στον ασθενή μια γκάμα πάνω από 20 αναπνευστικά παθογόνα. Είναι μια εξαντλητική δουλειά που κάνει η ομάδα του γεωλογικού εργαστηρίου του ΠΑΓΝΗ και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και για αυτό τον κόπο που κάνουν. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν τον κορονοϊό, ο οποίος ανήκει σε ένα άλλη κλίμακα και δούμε όλα τα υπόλοιπα εποχικά παθογόνα, αναπνευστικά παθογόνα, θα δούμε στο γενικό πληθυσμό των νοσηλευόμενων ότι έχουμε τη γρήπη και τον RSV πάλι να προπορεύονται, αλλά ως τρίτη επιλογή, η οποία δεν απέχει ιδιαίτερα, είναι ο ιός του κοινού του κυριολογήματος και η εντεροή. Έχουμε λοιπόν αυτές τις τρεις βασικούς άξονες και υπάρχει όμως, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, όλη η γκάμα των αναπνευστικών ιών. Βλέπουμε τον ανθρώπινο μεταπνευμονοϊό, τους ιούς της παραγρήπης, τους εποχικούς κορονοϊούς, οι οποίοι και αυτοί κάνουν την εμφάνισή τους, όχι σε πολύ μεγάλα ποσοστά, αλλά και αυτοί προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις στους ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία μας. Κύριε Σουρβίνο, σας ζητούσα να μου πείτε αριθμητικά πώς είναι οι που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη μαζί με τον κορονοϊό. Είναι αυτοί που βλέπουμε στο διάγραμμα. Είναι περίπου 10. Είναι περίπου 10 ή. Δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα, να το πούμε και λίγο χιουμοριστικά, να κολλάμε έναν ιό, να περνάει και μετά από λίγο να κολλάμε έναν δεύτερο ιό. Έχουμε παρατηρήσει από το εργαστήριο όπου συμβαίνει το εξής. Είτε έχουμε συλλήμωξη, μπορεί να έχουμε συλλήμωξη γρήπης με RSV. Αυτό που επίσης έχει ενδιαφέρον είναι ότι παρατηρούμε μια αρχική λίμωξη από κορονοϊό, η οποία ενώ βρίσκεται σε αποδρομή με πάρα πολύ χαμηλά φορτέ και προφανώς ο ασθενής μάλλον είναι συμπτωματικός, ακολουθεί μια λίμωξη από γρήπη. Δεν είναι ταυτόχρονη λίμωξη, είναι μια επόμενη λίμωξη. Mm-hmm. Κάτι το οποίο το βλέπουμε στο εργαστήριο, δεν είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, αλλά συμβαίνει και αυτό. Προφανώς ο ασθενής στο νοσοκομείο του βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση που είναι αρκετά επιρρεπής και σε μια επιπλέον αναπνευστική λίμωξη. Υπομονή δηλαδή να έχουμε να νοσούμε αυτό το χειμώνα, κύριε Σουρβίνο. Είναι αυτό που αναφέρθηκε, ότι το ανοσοποιητικό μας είναι, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, απροπόνητο για τα προηγούμενα 2-3 χρόνια. Να δούμε τον επόμενο πίνακα, που είναι η συχνότητα εποχικών αναπνευστικών ιών σε νοσηλευόμενο παιδιατρικό πληθυσμό, που ανησυχεί και περισσότερο τους γονείς. Ναι, αν ξεχωρίσουμε τους ασθενείς των παιδιατρικών κλινικών, θα δούμε ότι εκεί προπορεύεται ξεκάθαρα ο αναπνευστικός συγκοιτιακός ιός, ο RSV, ο οποίος είναι και γνωστό ότι, από τη βιβλιογραφία, ότι προσβάλλει τα βρέφη και τα παιδιά. Οπότε αυτό επιβεβαιώνει τα αρχικά του χαρακτηριστικά. Στους ενήλικες όμως, οι κλινικοί γιατροί, ο κ. Κωνσταντίνος και ο κ. Νίκας, μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι φέτος υπάρχουν όμως και ενήλικες οι οποίοι έχουν αρκετά σοβαρά συμπτώματα προκαλούμενα και από τον RSV. Όμως η κατάταξη είναι αυτή που βλέπουμε για τον παιδιατρικό πληθυσμό, RSV και στη συνέχεια γρήπη με κοινό κρυολόγημα, το ρινοϊό ή τους εντεροϊούς. Αλλά και πάλι όλη η γκάμα των αναπνευστικών ιών είναι παρούσα, έστω σε μικρά ποσοστά, είναι όμως παρόντες όλη αυτή η αναπνευστική εποχή.
Να δούμε και την τελευταία κάρτα, κύριε Σουρβίνο, κύριε καθηγητά. Είναι η διακύμανση COVID-19 υποπαραλλαγών όμικρον στην Κρήτη. Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι φαίνεται μία σαρωτική επικράτηση της Κράκεν. Βεβαίως μένει ο γονιδημιαματικός έλεγχος για να έχουμε την πλήρη αποτύπωση, όμως φαίνεται ότι δεν αφήνει και πολλά περιθώρια αυτό το διάγραμμα, κύριε καθηγητά. Αυτό που αναφέρεται φαίνεται στο τέλος του διαγράμματος. Ξαφνικά η μπλε γραμμή, το άκρο δεξιό του διαγράμματος, φαίνεται ότι πέφτει, και αυτό δείχνει τη μεταστροφή από το κλασικό όμικρον 5, που αυτή τη στιγμή είναι η BQ1 και BQ1.1, μεταλλάσσεται σε όμικρον 2, που κατά μεγάλη πιθανότητα είναι όντως η μετάλλαξη Kraken. Αξίζει όμως να δείξει κανείς την πορεία των υποπαραλλαγών όμικρον στην Κρήτη από τις 29 Νοεμβρίου του 2021, που είχαμε την πρώτη εμφάνιση κρούσματος όμικρον στη χώρα μας, και προφανώς και στην Κρήτη ήταν το πρώτο. Βλέπουμε ότι πώς ανεβαίνει η καμπύλη. Μέσα σε 10 μέρες έχουμε πλήρη μεταστροφή και επικράτηση της όμικρον από εκεί που είχαμε την Δέλτα στην Κρήτη. Η όμικρον 2 πήρε περισσότερο χρόνο, περίπου ένα μήνα, για να έχουμε την αντικατάσταση της όμικρον 2, της όμικρον 1 από την όμικρον 2. Όμικρον 4-5 η ταχύτητά της ήταν επίσης σχετικά γρήγορη. Κάπου στην πορεία, στον Αύγουστο-Σεπτέμβριο, εμφανίζεται η υποπαραλλαγή BQ1 και BQ1.1, όπως ανέφερε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τώρα, προς το τέλος, έχουμε τον Κένταυρο που είναι όμικρον 2, αλλά η Κράκεν φαίνεται ότι έχει τη δυναμική της όπως έχει περιγραφεί. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον καθηγητή, τον κύριο Γκίκα. Κύριε Γκίκα, θέλω να δούμε μια επιδημική καμπύλη με βάση τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, τα οποία μελετάτε και στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Να δούμε τον πρωτοπίνακα. Τι ακριβώς βλέπουμε εδώ πέρα όσον αφορά την επιδημική καμπύλη και την παράλληλη έξαρση? Αυτή τη στιγμή βλέπουμε, από ό,τι μπορώ να δω, γιατί βλέπω από πολύ μακρά την τηλεόρασή μου, δεν έχω εικόνα στο λάπτοπ. Βλέπουμε το τελευταίο εξάμηνο μία σταθερότητα των κρουσμάτων. Βλέπετε, υπάρχει μια περίπου ευθειασμός. Ενώ είχαμε το δεύτερο κύμα, το μεγάλο, το οποίο ήταν από την όμικρον 1 στη μέση, μετά εξακολουθεί μια περίοδος ευθειασμού των κρουσμάτων, συμπλήν με διάφορες διακυμάνσεις, αλλά ήταν εκεί περίπου όπου ήταν μεταξύ 8-10 και 12.000 κρούσματα την ημέρα, σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχουμε κάνει, όλων των μετρήσεων περιλαμβανομένων, και των ΤΟΜΗ και από τα νοσοκομεία και από τα κέντρα υγείας κτλ., όπου υπάρχει σταθερότητα κρουσμάτων. Αυτό είναι αποτέλεσμα της πολλαπλών παραγόντων. Είναι του εμβολιασμού, είναι της φυσικής νόσησης και πολλών άλλων παραγόντων, της ίδιας της όμικρον, η οποία έχει και αυτή τη συμμετοχή της. Άρα λοιπόν έχουμε μια σταθερότητα, και αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπιστώνει ότι μειώνονται δραστικά οι θάνατοι από τον κορονοϊό. Φτάσαμε σε 17.000 άτομα την ημέρα, και αυτή τη στιγμή τρέχουμε με 1.000-1.200 άτομα την ημέρα σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν τις επόμενους μήνες, 1-2 μήνες, ετοιμάζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να κηρύξει τη λήξη της πανδημίας και την αναγνώρισή της σαν ενδημική. Ενδημική σημαίνει σταθερά κρούσματα και σταθερούς όλους τους δείκτες. Καταλαβαίνω. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε περίπου στο τέλος της πανδημίας όσον αφορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και αυτό είναι το πολύ ευχάριστο από την υπόθεση αυτή. Να δούμε και τον δεύτερο πίνακα, τον τελευταίο που θα σχολιάσουμε, που έχει να κάνει με την θετικότητα της γρίπης έναντι του κορονοϊού, και τι ακριβώς βλέπουμε εδώ. Εδώ βλέπουμε την αύξηση της θετικότητας. Αυτό είναι από δείγματα, αν δεν απατώμε, είναι από τα δείγματα που ο ΕΟΔΗ παίρνει από τους γιατρούς Sentinel, τους δορυφόρους. Ήταν 113 γιατροί σε όλη τη χώρα που κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου έδωσαν δείγματα από τους αρρώστους που τους επισκέφτηκαν, ιδιώτες γιατροί,
και δείξαν πώς από αυτά τα δείγματα των ανθρώπων που είχαν κάποιο αναπνευστικό πρόβλημα μαζί με πυρετό κτλ. Ήταν θετικό. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα δείγματα, πιο πολλά από αυτά τα δείγματα δείχνουν γρήπη. Και ενώ η θετικότητα του κορονοϊού μειώνεται, να πούμε ότι τελευταία εβδομάδα αυξήθηκε λίγο ο κορονοϊός, αλλά αυτό νομίζουμε ότι είναι παροδικό. Έτσι λοιπόν, έχουμε δύο αναπνευστικά παθογόνα, το τρίτο θα το σχολιάζουν πιο πολύ οι παιδιάτροι, είναι ο κορονοϊός, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη θνητότητα συνολικά, αλλά μικρότερη από τη γρήπη επιπολασμό, αριθμό κρουσμάτων, που αυτή τη στιγμή είναι περίπου 30 με 35.000 κρούσματα την ημέρα κορονοϊού, και είναι και η γρήπη, η οποία κατά τα λεγόμενα δεν έχω προσωπικά. Πρέπει να περνούν τις 80 με 100.000 αν ακούω. Αλλά με μικρή θνητότητα. Σας είπαμε πάλι ότι η θνητότητα τις τελευταίες 12 εβδομάδες ήταν πάρα πολύ μικρή, μονοψήφια από τη γρήπη. Η έξαρση στην Κίνα σας προβληματίζει, κύριε καθηγητά? Αυτό είναι το ζητούμενο για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να κηρύξει τη λήξη της πανδημίας. Φοβόμαστε ότι σε ένα τόσο πολύ μεγάλο πληθυσμό, ο μαζικός πολλαπλασιασμός του ιού σε όλο αυτό τον πληθυσμό μπορεί να αναδύσει, να ξεφυτρώσουν καινούργια στελέχη, μεταλλάξεις, οι οποίες θα είναι περισσότερο... Υπάρχει λοιπόν μια συγκρατημένη αισιοδοξία και παρακολούθηση σε συνεργασία με τις αρχές της Κίνας, και από την άλλη μεριά υπάρχει μια προετοιμασία. Ήδη η Επιτροπή μας απαγόρευσε να μπαίνουν χωρίς τεστ άνθρωποι που έρχονται από την Κίνα πριν από 5 μέρες. Συνεδριάσαμε και επικυρώσαμε, ώστε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση που κάποιο παθογόνο που έχει πάθει μετάλλαξη και είναι διαφορετικό να σταματήσει εντογενάστε. Μάλιστα.